Unboxing και πρώτες εντυπώσεις από το Street Masters. Το Street Masters είναι ένα παιχνίδι των αδερφών Sadler. Είναι ο Adam και Brady Sadler. Κάτω από την εταιρεία την οποία είναι αποκλειστικοί σχεδιαστές, για την οποία είναι αποκλειστικοί σχεδιαστές πλέον, την Blacklist Games. Τελευταία έπαιξα το Brook City από το συγκεκριμένο δίδυμο, το σχεδιαστικό και την εταιρεία, στο οποίο είναι ένα κοοπ παιχνίδι που είμαστε αστυνομικοί και προσπαθούμε να καθαρίσουμε την πόλη από τους εγκληματίες. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είχα διαβάσει ότι έχει αυτό το σύστημα με τις κάρτες δηλαδή, και το card play που έχει είναι παρμένο από το Street Masters, και μάλιστα αν εστιάσει κάποιος το card play και το πώς χειρίζεσαι τα σύμμετρα deck του κάθε χαρακτήρα στο Brook City, εδώ είναι ακόμα καλύτερο, έτσι λένε τουλάχιστον. Αυτό έχει προηγηθεί του Brook City. Το Brook City έχει και άλλα πράγματα. Αυτό είναι καθαρό ξύλο ανάμεσα σε συμμορίες και σε μυστικούς πράκτορες. Ένα άλλο παιχνίδι το οποίο έχει το ίδιο σύστημα με το συγκεκριμένο και είναι το τρίτο και τελευταίο που έχουν βγει και είναι currently under fulfillment. Νομίζω δεν έχουν ξεκινήσει να το στέλνουν. Το ετοιμάζουν να κάνουν το development για να το στείλουν στην παραγωγή. Είναι το Altar Quest που πάλι έχει το ίδιο σύστημα. Τι θέλω να πω, ότι αν σας αρέσει είτε το σύστημα των καρτών στο Street Masters, είτε στο Brook City, είτε στο Altar Quest, χωρίς να είναι τα ίδια παιχνίδια, έχουν διαφορετική κατεύθυνση, αλλά ο κεντρικός μηχανισμός με το παίξιμο των καρτών είναι ίδιος. Αυτά με την εισαγωγή μου, πάμε να περάσουμε στο ίδιο το παιχνίδι. Και ανυπομονώ να το δοκιμάσω, γιατί είναι αυτό που ξεκίνησε τα πάντα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το Street Masters ήρθε στο Kickstarter μαζί με το Street Masters Aftershock, το οποίο είναι standalone και expansion για το Street Masters. Παρ' όλα αυτά εγώ δεν απέκτησα το Aftershock, γιατί ήταν άλλο τόσο content, δεν ξέρω πόσο νόημα έχει να έχει και τα δύο. Πήρα κατευθείαν το παλιό το Street Masters, το original δηλαδή, μαζί με τα Kickstarter extra που τα ξαναδίνανε στην καμπάνια. Το παιχνίδι λοιπόν είναι co-op, συνεργατικό, παίζει από 1 έως 4 παίχτες, 45 με 120 λεπτά, ηλικίες 14 και πάνω, και η δυσκολία του είναι γύρω στο 2,8 στα 5. Πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο ανήκει στην κατηγορία περιπέτειας, έχει να κάνει με κάρτες, είναι card game, έχει ζάρια, φαντασίας, έχει fighting, πολύ ξύλο, το εξώφυλλο ήδη θυμίζει Street Fighter, είναι ξεκάθαρο το ότι είναι εμπνευσμένο από τα παιχνίδια τύπου Street Fighter, έχει μινιατούρες, έχει στοιχεία puzzle, είναι video game theme και οι μηχανισμοί είναι full co-op, έχει dice rolling, κίνηση πάνω σε πλέγμα και διαχείριση καρτών χεριού που είναι το κεντρικό σύστημα που σας είπα. Σχεδιαστές, ξαναλέω, Adam Sadler και Brady Sadler, το δίδυμο, το οποίο το έχω δει σε πολλά παιχνίδια. Το έχω δει στο The Walking Dead No Sanctuary, το είδα στο Brook City. Έχουν κάνει καλή δουλειά. Γενικά είναι ένα δίδυμο το οποίο προσέχει τα παιχνίδια τους και δίνει κάτι ενδιαφέρον και διαφορετικό κάθε φορά στα design τους. Σε αυτές τις κατηγορίες παιχνιδιών πάντα, έτσι, μιλάμε για αυτού του τύπου τα παιχνίδια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι υπάρχει μέσα στο κουτί και τι βρίσκουμε μέσα. Είναι ένα κουτί το οποίο έχει ίδιο μέγεθος με το Brook City, που σημαίνει ότι είναι αρκετά πιο μεγάλο από το κανονικό τυπικό κουτί. Είναι γεμάτο με μινιατούρες, είναι γεμάτο με tiles, tableau, πίστες κτλ. Πολλές κάρτες, πολλά ζάρια. Ενδεικτικά μιλάμε για 64 μινιατούρες, αυτό είναι το core, έτσι, χωρίς expansion, χωρίς Kickstarter extra, χωρίς τίποτα. Έχει 6 stage decks, έχει διάφορες πίστες, πολλά token και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θεματικά, είμαστε fighters, αγωνιστές τύπου Street Fighter, οι οποίοι έχουμε λάβει μια ανώνυμη πρόσκληση σε ένα τουρνουά μυστικό private και έχουμε πάει να ανταγωνιστούμε σε αυτές τις πίστες. Ωστόσο, ανακαλύπτουμε ότι εκεί η πρόσκληση πίσω από το τουρνουά έχει να κάνει με ένα συνδικάτο, το οποίο είναι συνδικάτο μαφίας με πολλές διασυνδέσεις, το οποίο προσπαθεί να αποκτήσει καινούριο στρατό, καινούριους μπράβους, ας το πούμε, και όσους δεν δέχονται να συμφωνήσουν να μπουν στον οργανισμό αυτό, τους προφανώς δημιουργούν πρόβλημα. Εμείς είμαστε μέρος του συστήματος της κυβέρνησης, το Street Masters είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που προσπαθεί να διεισδύσει μέσα σε αυτό το συνδικάτο και σε όλη αυτή τη μαφία, για να μπορέσει να τη διασπάσει, γιατί προφανώς έχουν αρχίσει και ελέγχουν τα πάντα. Λοιπόν, το εξώφυλλο, ξαναλέω, είναι αρκετά όμορφο. Έχει χρειές Street Fighter. Μοιάζει και από το εξώφυλλο δηλαδή. Για να ανοίξουμε να δούμε τι υπάρχει μέσα. Οι παραγωγές γενικά της συγκεκριμένης εταιρείας είναι αρκετά πλούσιες. Μιλάμε για 236 κάρτες, χώρια τα υπόλοιπα game components. Εδώ λοιπόν είναι το φυλάδι οδηγιών,
Το παιχνίδι αυτό διαφημίζεται ότι είναι streamlined με εύκολο σύστημα παιχνίδι, game system, χωρίς να είναι δύσκολοι κανόνες, fun, ξύλο, διασκέδαση, και έχει και πασλοειδή στοιχεία για το πώς θα το κάνεις να λύσεις, το πώς να μοιράσεις ξύλο μέσα σε αυτά τα τουρνουά και μέσα σε αυτές τις πίστες που καθώς προχωράς. Λοιπόν, εδώ είναι τα περιεχόμενα, όπως βλέπετε, πολλές μινιατούρες, πολύ υλικό, οι κάρτες, η ανατομία των καρτών, εδώ είναι οι χαρακτήρες, κάθε χαρακτήρας έχει το δικό του deck καρτών, οπότε είναι ασύμμετροι οι χαρακτήρες, υπάρχει μια πληθώρα χαρακτήρων να επιλεχθούν από τους παίχτες, καθώς θα προσπαθήσουν να διεισδύσουν και να χτυπήσουν το συνδικάτο μέσα από πίστα, κάθε φορά με την πίστα, ανάλογα από το που βρισκόμαστε. Εδώ λοιπόν είναι η ανατομία των καρτών με τα σύμβολα. Είναι πολύ εύκολο το παιχνίδι σε κανόνες, ξαναλέω, δεν είναι δύσκολο. Και ο προσανατολισμός του είναι φαν, διασκέδαση και ξύλο, καθαρά, για να το ευχαριστηθείς. Εδώ λοιπόν είναι κάποιες κάρτες όπως τα bosses, θυμίζουν bosses από τις πίστες με Street Fighter, Mortal Kombat και πάει λέγοντας. Enemy Minion Card, Stage Objective Card, τι πρέπει να κάνουμε στην πίστα. Το setup του παιχνιδιού, πολύ εύκολο. Εδώ θα είναι η πίστα που θα τη στήσουμε, η area που θα παίζουν οι παίχτες και ούτω καθεξής. Το flow του παιχνιδιού, λεπτομέρειες και μετά παραδείγματα, τα ζάρια, τα facing των ζαριών, τι κάνουν, τα διάφορα αποτελέσματα, η κίνηση, τα actions, έτσι. Και το story mode, αν παίξει σε ιστορία συνδεδεμένη. Όπως βλέπετε, αυτό είναι όλο και όλο το παιχνίδι. Δεν έχει πολλούς κανόνες για να δυσκολεύσει, που είναι καλό αυτό πάντα και ευπρόσδεκτο. Πάμε να δούμε τι υπάρχει μέσα. Βλέπω κατευθείαν μια πίστα, η οποία οι πίστες είναι αυτού του μεγέθους, η οποία είναι σε ένα αρκετά καλό χαρτόνι, χοντρό, ματ, με ωραία εκτύπωση. Φαίνονται κάποια γραφεία και cubicles και διάφορα γραφεία σε κάποιον όροφο πολυεθνικής εταιρείας και το καθεξής. Υπάρχει χώρος για να κινηθείς, υπάρχουν σύμβολα πάνω στο χάρτη, υπάρχει πλέγμα το οποίο είναι hexagonal για να πηγαίνεις προς πολλές κατευθύνσεις. Φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον το art και πιστικό, και από την πίσω μεριά είναι κάποιο τύπου, μάλλον βιομηχανικό σκηνικό, νομίζω εδώ κάτω τι είναι. Όχι, original copy, δεν λέει η πίστα αυτή τι είναι, πρέπει να δεις στο φυλάδιο. Όπως και να έχει, εδώ μιλάμε, είναι πιο industrial το σκηνικό, κάπου υπόγεια, με βιομηχανικό εξοπλισμό, με ηλεκτρονικά συστήματα και το καθεξής. Ωραία πίστα και αυτή, διαφορετική. Θα έχει και άλλες πίστες μέσα, απλά τις έχει μάλλον ανακατά, για να δούμε. Πάμε να δούμε τις πίστες. Έχει εναλλάξει πίστες με token. Λοιπόν, τοκενάκια εδώ, τα τοκενάκια των ηρών. Δεν είμαι σίγουρος αν επιλέξεις να παίξεις με τάπες, με token, για να δείχνει τους χαρακτήρες αντί για μινιατούρες, αν είναι για αυτό το σκοπό ή έχουν κάποιον άλλο. Πάντως, αν είναι και γι' αυτό, ευπρόσδεκτο είναι και αυτό, αν δεν θες να μπλέξεις με μινιατούρες, κάποιοι προτιμούν tokens. Λοιπόν, τα token του παιχνιδιού σε αυτή την καρτέλα, όπως βλέπουμε. Να, εδώ τα έδειχνα, ήταν εκτός κάμερας. Αυτά εδώ είναι τα token των χαρακτήρων. Okay. Δεύτερη πίστα. Κάποιο τύπου ερείπια, γιατί βλέπουμε ότι είναι εγκρεμισμένη η τύχη, κατεστραμμένο δάπεδο, πλακάκια, ίσως είναι κάποιο εγκατελειμμένο κτίριο. Ωραία πίστα και αυτή. Και από την πίσω μεριά πάλι κάποιο τύπου βιομηχανικό σκηνικό με μεγάλες άπλες για να κινηθούν οι μινιατούρες. Θα είναι οι συμμορίες εδώ, θα είναι οι ήρωές μας, θα πέσει πολύ ξύλο κλασικά. Okay. Δεύτερη πίστα λοιπόν, άρα 2 και 2, 4. Άλλο ένα punch board με τοκενάκια. Επόμενη πίστα, πέμπτη και έκτη, αυτό είναι κάποιο τύπου αυλή σε κάποιο βιομηχανικό κτίριο, γιατί βλέπω σωλήνες, βλέπω κόνους, βλέπω προστατευτικά, διάφορα σύμβολα για να αλληλεπιδράσουν οι παίχτες, άπλες, πεταμένοι σωλήνες και ούτω καθεξής. Ωραία πίστα και αυτή, διαφορετική. Και από την πίσω μεριά πάλι κάποιο τύπου εσωτερικό κτίριο, μοιάζει με καζίνο, ναι, γιατί βλέπω τραπέζι με ζάρια, με πόκερ, ρουλέτες και ούτω καθεξής. Ναι, αυτό είναι καζίνο. Ωραίο. Άρα βρισκόμαστε σε 6 πίστες εδώ. Άλλο ένα token, αυτό μάλλον από τις σταγόνες πρέπει να είναι damage, γιατί βλέπω stains πάνω. Και 7ο και 8ο, εσωτερικός χώρος, μου αρέσει αυτό, είναι κάποιο τύπου αποθήκη με παλέτες, σπασμένα γυαλιά, κυβότια, ξύλα στο πάτωμα, τούβλα γύρω-γύρω. Ενδιαφέρον, ωραία περιοχή. Θα ήταν ένα σκηνικό που μπορούσε να πέσει ξύλο σε τέτοιο τύπου παιχνίδια. Και εδώ πέρα αντίστοιχα υπάρχει κάποιο τύπου βιομηχανικό κτίριο πάλι από ό,τι βλέπω.
Προφανώς όλες αυτά τα σκηνικά σε αυτές τις ταινίες και σε αυτά τα video games περνάνε πολύ από τέτοιου τύπου πίστες. Οπότε, αναμενόμενο. Wow, πόσες κάρτες έχει εδώ. Λοιπόν, άρα, μιλάμε για 4 και άλλες 4-8 πίστες στο core game. Οι πίστες έχουν σημασία, έτσι, δεν είναι απλά διακόσμηση, γιατί έχει σύμβολα πάνω, έχει εμπόδια, έχει tactical σημεία να κινηθείς γύρω-γύρω, έχει αντικείμενα να αλληλεπιδράσεις πάνω στο χάρτη, πέρα από τα υπόλοιπα, τα οποία το κάνουν ωραίο και ενδιαφέρον. Για να δούμε τι υπάρχει εδώ. Αυτό που μου άρεσε και στο Brook City είναι το παιχνίδι. Είναι καλυμμένο μέσα σε... Καταρχήν, ναι, είναι 2 level, μάλιστα. Μινιατούρες από κάτω. Ωραία, θα βγάλουμε αυτά. Το πίσω μέρος του παιχνιδιού, πώς είναι στημένο. Μαζί με μινιατούρες και μια πίστα. Έτοιμο για ξύλο. Λοιπόν, εδώ. Χώρο. Αυτό που μου αρέσει πάντα στα παιχνίδια της, και στα προηγούμενα παιχνίδια που έχω δει σε εταιρείες είναι που έχει καπάκι πάνω για να κλείνουν όλα, να μην φεύγουν οι μινιατούρες. Λεπτομέρεια, αλλά έχει σημασία σε παιχνίδια με μίνις. Λοιπόν, βρίσκουμε μέσα ένα τόνο κάρτες. Δηλαδή, okay, επειδή όλοι οι χαρακτήρες έχουν τα δικά τους deck, μιλάμε για πολύ υλικό. Φαίνεται να υπάρχει χώρος τώρα αυτό, αν συλλιβαριστεί, δεν νομίζω να χωράνε όλες εδώ μέσα. Πάλι θα πρέπει να δούμε πως μπουν κάποιες από κάτω, αλλά υπάρχει ελεύθερος χώρος για να κάνει κάποιος συλλίβη τις κάρτες του. Για να δούμε τα ζαράκια. Έχω παραγγείλει και κάποια έξτρα ζάρια, τα οποία τα περιμένω, δεν έχουν έρθει ακόμα. Τα ζάρια είναι custom, δεν είναι κάτι το φοβερά ιδιαίτερο, όπως ήταν και στο Brook City. Είναι όμως custom, με δικά του σύμβολα, που δίνουν χαρακτήρα στο παιχνίδι. Βάσεις για να βάζεις τις μινιατούρες σου. Οι βάσεις είναι από μαλακό καουτσούκ, δεν ξέρω τι είναι αυτό, πλαστικό. Μ' αρέσει, δεν είναι σκληρό, γιατί όταν είναι σκληρό δεν μπαίνουν και βγαίνουν εύκολα. Αυτές φαίνονται να είναι καλές για να μπαινοβγαίνουν εύκολα, που είναι ωραίο για να ξεχωρίζουν οι χαρακτήρες μας. Έξτρα ζάρια. Και ένα τόνο μινιατούρες. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω τώρα είναι θα κάνω λίγο zoom στην πάνω κάμερα. Ίσως εδώ πρέπει να κάνουμε και κάποιο 3D spinning κάποια στιγμή για να δείξουμε το υλικό. Δεν σηκώνεται το κάτω μέρος του παιχνιδιού, έτσι. Για να δούμε λίγο τους κακούς. Να πω εδώ ότι το πλαστικό είναι καλής ποιότητας. Ίσως είναι και καλύτερο από το Brook City. Όχι ότι ήταν κακό στο Brook City. Μου φαίνεται αρκετά ωραίο. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τις μινιατούρες. Εντάχει, δεν θα τις δούμε όλες. Θα δούμε ενδεικτικά κάποιες για δείγμα. Αυτό θυμίζει λίγο το Honda από το Street Fighter. Προφανώς είναι εμπνευσμένο από το Street Fighter το παιχνίδι, έτσι. 1, 2, 3. Εδώ υπάρχουν άλλοι 3 fighters με το stick, με τη αδύ. Αυτό θέλει μάλλον λίγο ζεστό κρύο νερό για να αισιώσει. Οκ, λογικό, με τόσο λεπτό ξύλο. Okay. Αυτή πρέπει να είναι κακή, αν δεν κάνω λάθος. Αυτός μάλλον είναι κάποιο τύπου τελικός κακός, γιατί βλέπω να έχει 4 χέρια. Εδώ λίγο ξεφεύγουμε από ότι είναι το βαθμό του λογικού, αλλά έχει στο Street Fighter και κάτι τρελά. Αν θυμάστε. Είναι λίγο ενισχυμένος ο κύριος. Μάλιστα. Εδώ είναι Brutes, κλασικοί, άλλοι 3. Σε τριάδες είναι οι μινιατούρες των κακών. Νάτι. Με αρκετούς μυς και αρκετό όγκο, έτσι, τρίγωνα πάνω, μάλιστα. 3 μινιατούρες και αυτές. Ωραίο πλαστικό, ωραία, εσύ στο χέρι. Αυτή εδώ είναι μάλλον κάποιος χαρακτήρας που θυμίζει κάποιο, σαν τον Bison, πώς λεγότανε. Γιατί φοράει ένα αντίστοιχο καπέλο, δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα. Εδώ τώρα αυτά θα φανούν σε 3D spinning, οπότε θα τα βάλουμε κάποια στιγμή να τα δείξουμε. Κάποιος fighter με τον αέρα να παίρνει το πανοφόρι του προς το πλάι. Έχει πολλούς χαρακτήρες το παιχνίδι, όλοι αυτοί είναι χαρακτήρες μάλλον, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν... Αυτός τι έχει ουρά έχει εδώ. Οκ. Σαν τον Μπλάνκα. Λοιπόν, αυτός εδώ κύριος έχει ένα τύπου
RPG από πίσω. Δεν ξέρω πώς επιτρέπεται να το φέρει στον αγώνα, αλλά μπορεί, μάλλον. Και αυτός εδώ είναι κάποιος fighter με μία ουρά. Μάλιστα. Διαφορετικές πόζες όλες έτσι και διαφορετικά σκάλπ. Τουλάχιστον υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία. Όλοι έχουν τα αντίστοιχα, οι χαρακτήρες, οι ήρωες, έχουν τις αντίστοιχες κάρτες τους. Εδώ κάποιος ο οποίος μοιάζει με τον Mel Gibson, με μία καραμπίνα. Με μακρύ μαλλί της εποχής. Άλλος ένας fighter εδώ με πόζα. Οι πόζες είναι έντονες. Ίσως αυτό θα φανεί με το 3D spinning όταν τις δούμε από κοντά τις μινιατούρες, αλλά έχουν αρκετά έντονες πόζες, με ωραία στάση και ωραία πόζα δηλαδή. Εδώ βλέπουμε άλλους τρεις κακούς, είναι θηλυκοί χαρακτήρες με ένα bat, ένα ρόπαλο στο πίσω μέρος, το οποίο φαίνεται να έχει και σύρμα, ναι, είναι σαν τη Λουσίλ, για όσους ξέρουν και βλέπουν Walking Dead, μάλιστα. Μάθαμε και τη Λουσίλ από το Walking Dead. Εδώ, αυτή είναι ωραία πόζα. Ναι, γιατί κοιτάξτε, εδώ έχει σηκώσει το πόδι και κάνει ένα upper kick μάλλον, πώς λέγεται. Εδώ τώρα αυτή είναι πολύ έντονη πόζα, ναι, είναι χαρακτήρα σε αρκετά δυνατή. Νομίζω θα προτιμηθεί. Γιατί όντως είναι πολύ θεματική η κίνηση. Άλλος ένας χαρακτήρας με μακρύ μαλλί. Και τα χέρια σηκωμένα πάνω, ήρωας δηλαδή, έτσι. Άλλες δύο. Άλλοι δύο ήρωες. Και αυτός εδώ είναι κάποιος που μοιάζει με τον Ρούι και να κάνει Hadoken, αν φαίνεται σωστά στην κάμερα, με τα χέρια να κάνει αυτό το πράγμα. Ξαναλέω, είναι εντάξει, σαφέστατα επηρεασμένο από το Street Fighter. Και το τίτλο Street Masters, προφανώς λόγω IP δεν λέγεται Street Fighter το παιχνίδι, θα μπορούσε να λέγεται. Λοιπόν, αυτές είναι οι μινιατούρες πάνω. Ωραία. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες μινιατούρες που είναι εδώ. Που έχουν το δικό τους insert. Πάλι βλέπω 1, 2, 3, 4, 5 κακούς. Εδώ είναι 5. Εδώ είναι κάποιο τύπου ninja. Σαν το Vega μοιάζουν. Ναι, όχι, έχουν νύχια στην άκρη. Και όντως μοιάζουν με το Vega. Αν το δει κάποιος από κοντά, μοιάζουν με το Vega από το Street Fighter. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραία. Αγαπημένος χαρακτήρας. Τον προτιμούσαμε πολύ. Εδώ. Ναι, είναι ήδη. Είναι 5. Είναι 5 αυτή. Αυτή εδώ. Για να δούμε εδώ. Χέρια ψηλά. Σε γροθιές. Έτοιμη για μάχη. Εδώ είναι 1, 2, 3, 4, 5. Είναι άλλοι 5 λοιπόν. Άρα είναι 5 και 5 αυτοί από ό,τι βλέπω. Ναι, είναι οι συμμορίες μάλλον. Για να δούμε εδώ. Ωραία πόζα κι αυτή. Κοιτάξτε πως λυγίζει το γόνατο και απλώνει τα χέρια. Δημιουργεί μια ωραία στάση στη μινιατούρα. Έχει και εκτόπισμα αρκετό. Οι μινιατούρες είναι τίμιο μέγεθος. Δεν είναι υπερβολικά μεγάλες. Αλλά αν δείτε. Αν δείτε το. Καλά, τώρα αυτή δεν είναι. Ας βάλουμε αυτό εδώ. Δεν είναι ήρωες, είναι κακοί. Νομίζω δεν θυμάμαι να φοράνε οι κακοί. Ας δούμε κι αυτός εδώ. Αυτός είναι κάποιο τύπου κακός, ογκώδης, έτσι, με εκτόπισμα, με πανκ μαλλί, με αμάνικο μπλουζάκι. Λοιπόν, εδώ οι μινιατούρες μπαίνουν μέσα σε αυτό εδώ το των παιχτών τουλάχιστον. Εδώ βάζω. Καλά, ας βάλω μάλλον κάποιον ήρωα. Εδώ. Οι μινιατούρες λοιπόν μπαίνουν μέσα εδώ. Θέλει λίγο προσπάθεια μάλλον για να μπουν. Έχω παραγγείλει και έξτρα τέτοιες βάσεις. Αν και τα expansion και τα stretch goal έχουν, για να. Δεν ξέρω αν μπορείς να τα αποθηκεύσεις. Δεν χωράνε έτσι. Τα αποθηκεύσεις με τις βάσεις για να μην τα βάζεις βγάζει συνέχεια, αλλά εντάξει, οκ, okay, δεν είναι τόσο δύσκολο να μπει και να βγει για να φαίνεται το χρώμα του παίχτη από πάνω. Λοιπόν, εδώ αν δείτε την πίστα, έτσι, είναι αρκετά busy η κάθε περιοχή, βλέπετε, είναι όσο είναι το μέγεθος ενός ζαριού. Οπότε όλα αυτά τα space πάνω στα οποία κινούμεθα, από εδώ, οπότε δεν θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο μεγάλες οι μινιατούρες, γιατί δεν θα χωράγανε πάνω σε αυτές τις πίστες, προφανώς.
είναι ακριβώς οριακά όσο είναι το μέγεθος του, της θέσης του. Έτσι. Ωραίο, ωραίο. Είναι ωραία αναλογία. Ωραία, αυτός πάει πίσω. Αυτός έρθει εδώ. Και αυτό συνεχίζουμε εδώ. Είδαμε αυτούς, πάμε να δούμε αυτούς εδώ. Κακοί είναι άλλοι 5 με σπαθί, με κατάνα προς τα κάτω. Με χούντι. Κάποιο τύπου Modern Ninja. Fighter, ωραίο. 5 και αυτοί. Επόμενο είναι 5 αυτοί λοιπόν εδώ. Αυτούς εδώ που τους είδαμε, οι 5 Brute, οι κύριοι αυτοί εδώ. Άλλοι 5 πάλι με punk μαλλί, πιο έντονο. Δεν θυμάμαι ποιοι είναι αυτοί, αλλά σίγουρα τους έχω δει σε κάποιο τύπου beat them up παιχνίδι. Αυτή η πόζα, αν την παρατηρήσει κάποιος και αυτό το χαρακτήρα, φαίνεται σαν κλασική thugs που βρίσκουμε σε αυτά τα παιχνίδια. Ωραία. Και τέλος υπάρχουν άλλοι 5 από εδώ. Εδώ είναι όλοι κακοί, έτσι, όλες οι συμμορίες. Είναι κάποιος θηλυκός χαρακτήρας, κάποιες τύπισες με shotgun, με κάποιο τύπου όπλο στο χέρι. Οκ. Okay. 5 και από αυτές. Εδώ. Και τέλος, άλλοι 5 με ταγιόν στο στήθος, το πιστόλι, σε έκταση και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ωραίες και αυτές οι μινιατούρες. Μεγάλη ποικιλία στα σκάλπ, μεγάλη ποικιλία στο τι βρίσκουμε μέσα. Όλοι αυτούς θα πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε στις διάφορες πίστες πάνω, καθώς προσπαθούμε να μοιράσουμε ξύλο, έτσι, ανάλογα με την πίστα και το σενάριο. Και συνολικά νομίζω ότι μαζί με τις κάρτες και την πληθώρα είναι πολύ υλικό. Θα πάμε να ανοίξουμε και μερικές κάρτες. Τώρα δεν θα τις ανοίξουμε όλες, γιατί οι κάρτες, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολλές. Είναι πολύ, πολύ το υλικό. Θα ανοίξω καταρχήν αυτά τα dividers, τα οποία μάλλον είναι dividers, ναι, γιατί είναι λίγο πιο ψηλά από τα υπόλοιπα. Για να δούμε λίγο το art. Πάμε να δούμε λίγο το art. Το περνάω λίγο γρήγορα. Ωραίο art το παιχνίδι. Προσεγμένο, ταιριάζει με το video game theme. Έχουν και οι πίστες κάρτες, βλέπετε. Τα σενάρια και οι πίστες έχουν δικά τους deck με πράγματα που συμβαίνουν, που το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον. Να το καζίνο. Αυτοί πρέπει να είναι ήρωες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Okay. Πολύ υλικό. Κάποιες μικρές κάρτες, οι οποίες ίσως είναι κάποια buffs. Είναι λίγες αυτές. Τι βλέπουμε, είναι σουγιάδες, γαλοπούλα, στεράκια νίντζα, περιοδικά, χρήματα, διάφορα πράγματα τα οποία προφανώς molotov cocktail, ένα lead pipe, πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν στο να είμαστε πιο αποδοτικοί. Ίσως είναι κάποιος εξοπλισμός, έξτρα, μάλιστα. Και stage setup, sudden death stage setup. Αυτά πρέπει να είναι stages, έτσι. Ναι, γιατί βλέπω ότι έχει εδώ μάλλον αυτά πρέπει να είναι πίστες, γιατί έχει μέσα τις εικόνες από τις πίστες που είδαμε. Οπότε θα είναι το setup, πώς κάνεις την κάθε πίστα και τις κάρτες που έχει κάθε πίστα. Πάμε να δούμε αυτό τι είναι. Αυτοί πρέπει να είναι χαρακτήρες πλέον. Είναι. Gabriel. Brandon. Α, και αυτό είναι πίστα. Είναι μπλεγμένες οι κάρτες, έτσι έχει πολλά πράγματα μπρος και πίσω. Θα ανοίξουμε μία-δύο για να δούμε. Δεν θα τις ανοίξω όλες, γιατί μετά δεν θα ξέρω τι να πρωτομαζέψω. Θέλει λίγο μεθόδευση στο πώς θα τα πλησιάσεις. Πάμε να ανοίξουμε εδώ το συγκεκριμένο χαρακτήρα. Λοιπόν, τα decks αυτά, ο κάθε παίχτης, ξαναλέω, κάθε ήρωας, ανάλογα ποιο θα επιλέξουμε, θα έχει το δικό του deck. Rise of the Kingdom.
Για να δω, αυτό φαίνεται σαν κάποιο τύπου σενάριο ή πίστα. Okay. The Jackal. Ναι, είναι η εχθρή του Rise of the Kingdom. The Jackal. Και μόνο. Shadow. Boss. Boss Shadow. The Jackal Tactic. Dark Clans. Event. Είναι διάφορες κάρτες που έχουν να κάνουν με την πίστα και φαίνεται γιατί στο πίσω μέρος έχουν το The Kingdom. Έτσι. Το Kingdom είναι το Organization, αν δεν κάνω λάθος, οπότε είναι διάφοροι χαρακτήρες και διάφορα πράγματα από το The Kingdom. Για να το δούμε από εδώ. Όλα αυτά, μάλιστα. Έχουν αυτό το πίσω μέρος. Οκ. Εδώ βλέπω κάποιους χαρακτήρες, Brandon. Με την ανατομία της κάρτας που είδαμε και στο φυλάδι οδηγιών. Αυτοί όμως δεν έχουν τα deck τους εδώ, πρέπει να βρούμε και τα deck τους. Θα ανοίξουμε άλλο ένα. Αυτό είναι κάποια πίστα. Λοιπόν, για να την ανοίξουμε. Πάρα πολύ κάρτα, σαφέστατα και βοηθάνε τα dividers, γιατί θα γίνει κακός χαμός εδώ μέσα, είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, off duty. Gone Ballistic. Αυτό πρέπει να είναι η πίστα. Ναι, γιατί βλέπω να έχει διάφορα πράγματα από την πίστα πάνω. Δεν θέλω να τις μπλέξω τις κάρτες, γιατί θα είναι πιο δύσκολο μετά να τις βρεις. Αλλά βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, εδώ, stage setup, πώς στείλουμε την πίστα. Scared stuff. Έχει να κάνει με το προσωπικό που έχει τρομάξει και φεύγει από τον όροφο της εταιρείας. Objective, έτσι. Έχει να κάνει, λοιπόν, με τον, τι προσπαθούμε να κάνουμε. Armed intruders, μπαίνουν οπλισμένοι εισβολείς μέσα εκεί. Rising fear, είναι διάφορα event, έτσι. Έχουν να κάνουν λοιπόν μάλλον αυτά με την πίστα. Και βγάζουν και το θέμα, γιατί σαφέστατα σε πάνε σε έναν όροφο μιας εταιρείας, μπαίνουν μέσα οπλισμένοι εισβολείς και προσπαθούν να κάνουν ζημιές, να κλέψουν πράγματα, δεν ξέρω εγώ τι θέλουν να κάνουν. Πολύ υλικό, άρα δεν είναι μόνο, εκεί που θέλω να καταλήξω, δεν είναι μόνο ξύλο καθαρό και τίποτα άλλο, έχεις και την πίστα η οποία προσφέρει με το θέμα της, με το σκηνικό της, προσφέρει διαφοροποίηση από τα υπόλοιπα και δίνει κάτι ωραίο και διαφορετικό. Λοιπόν, θέλω να ανοίξω, ας ανοίξουμε και, μάλλον έτσι όπως πάω θα τα ανοίξω όλα στο τέλος, αλλά η περιέργεια, ας ανοίξουμε λοιπόν αυτήν εδώ. Θα ανοίξουμε και αυτή. Λοιπόν, εδώ βλέπω Μέγκαν από πίσω. Μοιάζει με κάποιο τύπου ηρωίδα. Ναι, και κοιτάξτε, όλο αυτό είναι το deck της, έτσι είναι. Από πίσω λοιπόν, να έτσι είναι τα deck των ηρών. Είναι όλες οι κάρτες αυτές. Η Ναταλία. Πιο μεγάλο deck. Για να δούμε λοιπόν. Να το deck. Το σύστημα λοιπόν με τους ήρωες είναι ότι παίζεις κάρτες για να ενεργοποιήσεις ενέργειες και να κάνεις action στο παιχνίδι. Είναι ασύμετρο το ντεκάκι του κάθε ήρωα και έχει διαφορετική αίσθηση, διαφορετικά δυνατά σημεία και διαφορετικές αδυναμίες. Πρέπει να τα εκμεταλλευτείς για να μπορέσεις να είσαι δυνατόν πιο αποτελεσματικός. Οπότε κάθε χαρακτήρας από τους χαρακτήρες που είδαμε έχει το δικό του deck. Εδώ είναι μάλλον όλη η τράπουλα της Ναταλία και αυτή είναι η Μέγκαν. Ίσως έχει και άλλες κάρτες, είδα σε ένα άλλο deck από πίσω. Με δικές της κάρτες, με δικά της combo hits και ούτω καθεξής. Πολύ άρτο παιχνίδι, βοηθάει σίγουρα στο theme immersion. Ναι, εδώ είναι η υπόλοιπη Μέγκαν. Ας τη δούμε, μια και την ανοίξαμε. Δεν θα μείνει τίποτα, θα ανοίξουμε όλα στο τέλος. Είναι οι υπόλοιπες κάρτες της Μέγκαν, μάλιστα. Να τες. Το art επαναλαμβάνεται κάθε 3-4 κάρτες, αλλά μιλάμε όμως ότι υπάρχει πάρα πολύ υλικό, έτσι. Οπότε μέχρι τώρα έχουμε δύο deck των ηρώων. Να το άλλο ένα deck. Αυτό είναι το deck του Κιωρίου. Μάλλον αυτός που έκανε το Χαντόκεν. Ο Κιωρίου. Ναι. Μοιάζει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι το δικό του ντεκάκι. Ακόμα και τα χρώματα πορτοκαλί θυμίζουν την φόρμα που φορούσε στο Street Fighter, στο video game. Μ' αρέσει που είναι διαφορετικοί ήρωες, έντονα διαφορετικοί.
Εδώ για παράδειγμα αυτή η κάρτα είναι ένα χτύπημα το οποίο you may move one enemy up to 3 spaces towards you and then attack με 2 κόκκινα ζάρια. This attack targets each enemy against with you. Το Riding Lighting, εδώ κάνουμε κεραυνό. Before each of your attacks, you may discard one power to gain plus one κόκκινο ζάρι for the attack. At the end of your turn, gain one power. Έτσι, είναι διάφορα combo. Shockwave, action, attack με 2 κόκκινα ζάρια. This attack may target an enemy up to 3 spaces away. Before this attack, you may discard up to 2 power to have this attack target one additional enemy for each power discarded. Feint, gain 2 power and heal 2 damage. Λοιπόν, έχει multiple use η κάρτα για πολλαπλές χρήσεις, προφανώς. Και κόμπο με τα action. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, νομίζω καταλάβαμε περί τίνος πρόκειται. Αρκετά ενδιαφέρον, πολύ υλικό και συνδυαστικά μαζί με όλα όσα είδαμε μέχρι στιγμής, τις μινιατούρες, τις πίστες, πολλές πίστες, πολύ υλικό. Μιλάμε για το βασικό παιχνίδι που έρχεται με πολύ gameplay, με όλα τα όλες τις πίστες, με όλα τα σενάρια, με όλες τις μινιατούρες και με όλο το υλικό. Δεν μπορώ να σηκώσω το κουτί πραγματικά από το βάρος. Πολύ gameplay το παιχνίδι. Αυτό λοιπόν είναι το Street Masters. Ανυπομονώ να το δοκιμάσουμε. Δεν είναι δύσκολο σε κανόνες, απλά είναι ασύμετρο. Κάθε χαρακτήρας έχει διαφορετικό τρόπο που παίζει και σε καθοδηγούν οι κάρτες. Οπότε δεν χρειάζεται να μάθεις πάρα πολλά. Εφαρμόζεις τις ιδιότητες των καρτών καθώς παίζεις μέσα στο παιχνίδι, αλληλεπιδράς με τις πίστες και τα σκηνικά και ουσιαστικά μοιράζεις ξύλο προσπαθώντας να διαλύσεις το Organization, το Syndicate. Το Kingdom, όπως το αναφέρει το παιχνίδι. Μιας και τα έχουμε εδώ ανοιχτά, ας ανοίξουμε και τα Stretch Goals, τα οποία είναι σε αυτό εδώ το κουτί, να τα δούμε. Πραγματικά, δείτε, λυγίζει από το βάρος τόσες κάρτες, το λογικό είναι, το κουτί. Λοιπόν, Stretch Goals, μέσα στην καμπάνια τη δεύτερη που έπαιρνε κάποιος το Aftershock, μπορούσε να πάρει και τα Stretch Goals. Το πρώτο, δηλαδή το State Masters, μαζί με τα Stretch Goals του πρώτου. Υποθέτω θα είναι κάποιοι χαρακτήρες ακόμα. Για να δούμε. Ναι, κάποιοι χαρακτήρες ακόμα. Βλέπω token. Ωραία πίστα. Άλλη μια πίστα. Πολύ ωραία πίστα. Σε κάποιο τύπου ναό. Α, είναι φοβερή η πίστα αυτή συγκεκριμένη. Τα ξεκαθοδηγούν τα μονοπάτια, είναι λίγο δύσκολο να δεις το grid πάνω εδώ, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ όμορφη σαν εικόνα και ξεφεύγει από τα προηγούμενα που ήταν σε γραφεία, σε αποθήκες, σε industrial περιβάλλοντα και ούτω καθεξής. Και από πίσω κάποιο πάλι ανοιχτό μέρος σε ένα πάρκο, δεν ξέρω εδώ, κάτι βλέπω με spikes και τέτοια. Προφανώς δεν θες να πέσει εδώ ή μπορεί να σπρώχνεις κάποιον για να του κάνεις κακό. Ωραίο. Και τα stretch goals μέσα. Έχουν το δικό τους καπάκι πάλι για να μην φεύγουν οι κακοί, τα dividers, τις κάρτες της πίστας, τις κάρτες των ηρώων. Έντονο, ξαναλέω, πολύ έντονο το σκηνικό Street Fighter. Για να δούμε λίγο τις μινιατούρες. Εδώ μοιάζει με την... Ποιον μοιάζει, είναι χαρακτήρα του Batman, αν καλά. Νάτος, με σηκωμένο το πόδι, έτοιμος να κάνει κάποιο τύπου χτύπημα. Ας κάνω λίγο ένα zoom εδώ για να φάνε καλύτερα. Προφανώς zoom κάνω στην overhead κάμερα, θα τα δούμε αυτά στο YouTube καλύτερα από κοντά και ίσως κάνουμε και το 3D spinning video που σας έλεγα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω μια καλή ιδέα παίρνουμε και από την πάνω κάμερα του Facebook. Έτσι, ωραία λοιπόν, εδώ. Έχουν ξεκάθαρα τις θέσεις τους για τις μινιατούρες. Εδώ, τι είναι αυτό τώρα, κάποιο τύπου σαν το The Ring μοιάζει. Με τα μαλλιά πεταμένα μπροστά, περίεργο. Ξέρω αν είναι κακός ή όχι. Άλλο σκηνικό, έτσι, φεύγουμε αλλού τώρα με αυτό. Μία αρκούδα, γιατί όχι, να πολεμήσουμε με μία αρκούδα. Ή είναι ήρωας, λογικά. Δεν ξέρω. Κάποιο τύπου χαρούμενος κύριος. Δεν μου αρέσει αυτή η μινιατούρα. Αυτή όμως είναι ωραία, ναι, γιατί είναι κάποιος πειραγμένος χαρακτήρας. Εδώ, ωραίος χαρακτήρας, έχει μια πληθώρα από swords από πίσω, σπαθιά, έχει ένα σπαθί ανοιγμένο, κοιτάει προς τα κάτω, ωραία πόζα. Δείτε εδώ.
κρατάει τα χέρια της από πίσω. Πολύ αληθινή αυτή η... στο πόσιο. Πρέπει να είναι ήρωες όλοι αυτοί, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά δεν βλέπω τόσες κάρτες, οπότε δεν νομίζω ότι είναι ήρωες καθαρά. Θα είναι και κάποιοι κακοί, σίγουρα. Γιατί θα πρέπει να έχουν αντίστοιχα τα deck τους, οπότε θα έχει πολύ περισσότερη κάρτα. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι ήρωες όλοι αυτοί. Είναι και κακοί, μάλλον οι bosses, θα δούμε. Καλά, ήδη το βασικό έχει ένα κάρο υλικό, οπότε. Να, εδώ τώρα, ας πούμε, αυτός ο χαρακτήρας είναι πιστολέρο με καπέλο και πιστόλι western. Δεν ταιριάζει πολύ, αλλά τώρα στο frenzy των stretch goal unlock μπορεί να δούμε διάφορα. Αυτή εδώ η ηρωίδα έχει έντονη κόμωση. Και τέλος, αυτός είναι αυτός μάλλον, ναι, νάτος. Αυτός ίσως είναι ήρωας, γιατί έχει το δικό του ντεκάκι με τη μάσκα. Αυτά είναι τα stretch goal. Μαζί με την πίστα, αυτή η πίστα μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω ότι δίνει ακόμα περισσότερο υλικό, αν και το βασικό, ξαναλέω, έχει πάρα πολύ. Δηλαδή μου φάνηκε ήδη γεμάτο παιχνίδι με ένα κάρο επιλογές. Δεν ξέρω αν θα παιχτούν όλα αυτά, αλλά ήταν τα stretch goal. Αυτό είναι το Street Masters.